Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σε όλους. Το κόμμα της Ένωσης Κεντρών εύχεται σε όλους τους φίλους και τις φίλες ευτυχισμένο το 2021. Τέτοιες εποχές, στην αρχή κάθε χρόνο δηλαδή, συνηθίζουμε να λέμε ευχές, τις οποίες τις ξεχνάμε λίγες μέρες μετά και αρχίζουν οι κυβερνήσεις να βασανίζουν τον κόσμο, αρχίζουν τα αντιλαϊκά μέτρα, αρχίζει η δυστυχία, η ανεργία, οι κακοχίες, όλα αυτά που λείπουν από τον Έλληνα για να έχει μια ζωή αξιοπρεπή. Το κόμμα μας, η Ένωση Κεντρών, ακριβώς αγωνίζεται για να διασφαλίσει αυτά που λείπουν. Για να μην είναι οι ευχές μόνο υπόθεση ρουτίνας, αλλά να είναι και ουσία. Να τις εννοούμε τις ευχές. Όταν λέμε ευχόμαστε ένα δημιουργικό και καλό χρόνο, πώς θα είναι δημιουργικός ο χρόνος αυτός για ανθρώπους που παίρνουν 300 ευρώ σύνταξη. Πέστε μου, πόσο δημιουργικός μπορεί να είναι αυτός ο χρόνος. Ή πόσο δημιουργικός μπορεί να είναι ένας χρόνος για αυτούς που είναι άνεργοι. Είναι λοιπόν πράγματα αυτά τα οποία πρέπει να αρχίσουν να μας προβληματίζουν. Θα μου πείτε και τώρα το θυμηθήκαμε, έχουν περάσει τόσες πρωτοχρονιές και πάμε επιπόλαια και ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους, σαν να είμαστε αδιόρθωτοι. Το 2021 θα διορθωθούν όλα, κύριε Λεβέντη, μπορεί να μου πείτε, και θα έχετε και δίκιο. Νομίζω η εποχή την οποία διανύουμε είναι μια εποχή που πρέπει να προβληματιστούμε. Εντάξει, είναι ένας δεξιός. Η δεξιά παράταξη τον ικανοποιεί. Τον ικανοποιεί σαν τρόπος διακυβέρνησης. Αυτό το, αν τον ικανοποιεί, εντάξει. Είναι τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας, τέτοια που τον κάνουν τον άνθρωπο περήφανο για την ψήφα που έδωσε. Δεν νομίζω. Η ψήφος στην Ελλάδα είναι συνήθως για το ρουσφέτη, είναι με υποσχέσεις. Η ψήφος στην Ελλάδα είναι με το ρεύμα, το ρεύμα μάλλον, επειδή βγάζουν δημοσκοπήσεις ότι πάει μπροστά η Νέα Δημοκρατία, ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Χωρίς να αναλογιζόμαστε τις συνέπειες. Έτσι είναι. Όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, πώς πήγε η Ελλάδα. Είχε κουραστεί με τη δεξιά. Είχαν κόψει συντάξεις και οι δεξιοί με το Βενιζέλο, τον άλλο με το ΠΑΣΟΚ. Είχαν κάνει μαζί κυβέρνηση και είχαν κόψει συντάξεις, είχαν βάλει φόρους, υπογράφανε μνημόνια, συχάθηκε ο κόσμος και πήγε στην αγκαλιά του οποιοδήποτε. Και εκείνη την ώρα παρουσιάσαν οι εφημερίδες, τα κανάλια, τον Τσίπρα ως τον αρμόδιο να πάρει την ψήφο, τον κατάλληλο. Και έτσι ο κόσμος σαν μπουλούκι πήγε εκεί. Και πόσα χρόνια, δεν περάσανε 4 χρόνια, 4,5, και αμέσως κατάρα λέει στον Τσίπρα, κατάρα, γυρίζουμε στο Μητσοτάκη, γυρίζουμε στη δεξιά. Έγινε καλή η δεξιά, ευνηδίως.
Ξέχασαν ότι αυτοί έκοβε συντάξεις. Ξέχασαν το Κυπριακό με την προδοσία της Ζηρής και του Λονδίνου που χάσαμε τη μισή Κύπρο. Ξεχάσαν την κουβέντα του Γερο Μητσοτάκη που είχε πει να δώσουμε το Μακεδονία στα Σκόπια και σε 10 χρόνια να το ξεχάσουμε. Τα ξεχάσαν όλα και λέει συγχαθήκαμε τον Τζίπρα, πάμε στο Μητσοτάκη. Αυτές είναι αφιλοσόφητες κινήσεις που αυτές είναι η ανοσία αγγέλης που λέγεται. Αυτό που προσπαθεί ο καημένος ο Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής, να επιτύχει για το COVID, τώρα για τον κορονοϊό, η ανοσία αγέλης είναι ο τρόπος που ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Είναι της αγέλης η ανοσία, κυριολεκτικά. Δηλαδή, ένα κόμμα που πριν 4 χρόνια το καταργιόμασταν διότι μας κατέστρεφε, μας έκοφε συντάξεις, ξεπουλούσε την Ελλάδα, το αναζητήσαμε το 2019 για να σωθούμε από τον άλλον ο οποίος μας έκαψε, ο Τσίπρας. Και τώρα όλες οι τηλεοράσεις παρουσιάζουν αυτά τα δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Ένας από εδώ και ένας από εκεί να παλεύουν. Σε πολλές τηλεοράσεις μάλιστα φωνάζουν σε τέτοιο σημείο που δεν ακούς και τι λένε μεταξύ τους. Προχθές μια κοπέλα στο Blue Sky πολέμαγε να καταλάβει, δηλαδή να διευθύνει μια συζήτηση και αυτή σαν κοκόρια μαλλιοτραβιόντουσαν. Σαν κοκόρια. Ο ένας του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε την άποψη ότι πρέπει οι γιατροί και οι υγειονομικοί να πάρουν τις αυξήσεις τους, τις υπερορίες τους και να μπουν στα βαρέα και στα ανθυγιεινά και έτσι θα αντιμετωπιστεί η επιδημία. Αυτό έλεγε, αυτός του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε αυτό το πράγμα. Ότι ο τρόπος να αντιμετωπιστεί η επιδημία είναι να δώσουμε τα βαρέα και ανθυγιεινά στους γιατρούς και τις υπερορίες και στους νοσοκομιακούς. Ο δε άλλος της Νέας Δημοκρατίας έλεγε και τι είναι αυτά που λέτε και τι είναι, είχαμε τόσες θέσεις της εντατικής, τις διπλασιάσαμε. Είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο και γιατί κάνατε τα εμβόλια πρώτα οι υπουργοί και κάνατε σοου τα εμβόλια και δεν βάλατε πρώτα τους μεγάλους να κάνουν που βάσει πρωτοκόλλου αυτοί πρέπει να κάνουν πρώτοι εμβόλιο που είναι πιο ευάλωτοι και κάνατε σοου οι υπουργοί ένας-ένας στον Ευαγγελισμό και στο Αττικόν και κάνατε το εμβόλιο για να δείξετε ότι το κάνετε το εμβόλιο. Ήταν αυτή σοβαρή συζήτηση μπροστά στο λαό, αλλά δίνει και ο λαός τα δικαιώματα. Αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, είμαι σίγουρος, ότι νομίζουν ότι έτσι κερδίζουν τον κόσμο. Τον φανατίζουν βέβαια τον κόσμο έτσι, ένα ποσοστό κόσμο, το φανατίζουν. Αλλά σίγουρα το σοβαρό κόσμο τον χάνουν. Γιατί πιο σοβαρός άνθρωπος τώρα όταν ακούει τέτοιες τρέλες θα ακολουθήσει τα κόμματα αυτά. Το ίδιο είναι και στις υποσχέσεις. Γιατί βλέπω οι υπουργοί συνέχεια, ο Άδωνης, ο Σταϊκούρα συνέχεια με τον Αυτιάκη, κάνουμε κάτι εκπομπές, όλο να δώσουμε και στον ένα, να δώσουμε και στον άλλον. Και το πάνε και οι δημοσιογράφοι ότι πρέπει να βοηθήσετε στη συσάχθεια. Δηλαδή να μην πληρώσουν τα χρέη τους ο κόσμος, γιατί δεν έχουν λεφτά τώρα ο κόσμος να πληρώσουν τα χρέη τους. Ρίχνουν τέτοιο σύνθημα. Και να απαντάνε οι υπουργοί, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τώρα, να δούμε την κατάσταση πώς πάει και εδώ είμαστε, λέει, και συνέχεια για τα υπόλοιπα. Δηλαδή να μην λένε όχι, δεν έχει το κράτος επάπειρο να δίνει. Δεν λένε τέτοιο πράγμα, αλλά λένε πάρτε αυτά τώρα και εδώ είμαστε να σας δώσουμε κι άλλα. Δηλαδή φέρονται, πώς να πω, δεν είναι, φέρονται στον κόσμο υποτιμώντας την νοημοσύνη του. Γραφτείτε στην πλατφόρμα για να πάρετε την μη επιστρεπταία προκαταβολή. Ο Τζιτζι Κώστας παρουσιάστηκε σε κάποιο κανάλι και έλεγε ότι θα μοιράσει 200 εκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη στις επιχειρήσεις
και του λέγανε και τι είναι 200 εκατομμύρια για 7.000 εταιρείες στη Θεσσαλονίκη που λιμοκτονούν και είναι έτοιμες για πτώχευση. Και εκείνος έλεγε αυτές οι δυνατότητες έχω, δεν έχω άλλες δυνατότητες, τα υπόλοιπα λέει να τα δώσει η κυβέρνηση. Και το ότι λέει σαν περιφέρεια βρήκα και αυτά τα 200 εκατομμύρια, πού τα βρήκε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω πού τα βρήκε τα λεφτά αυτά ο κύριος Τζιτζικώστας. Και του λέει ο δημοσιογράφος, αυτά λέει τα πέτυχες εσύ τα λεφτά αυτά να τα δώσεις στη Μακεδονία. Σαν να κάνανε προεκλογική συγκέντρωση, τέτοια ομιλία του Τζιτζικώστα. Ότι ο Τζιτζικώστας δηλαδή με τα κατορθώματά του πήρε 200 εκατομμύρια ευρώ για τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια κατάσταση νοσηρή. Και συζητήσαμε μετά και για το Σκοπιανό και λέγανε οι δημοσιογράφοι, εσείς λέει δεν θα κάνετε σαν Θεσσαλονικιός, σαν Μακεδόνας κάτι να γίνει ένα δημοψήφισμα για το Σκοπιανό, το όνομα κάτι, γιατί ο Τσίπρας λέει πήγε και πρόδωσε χωρίς δημοψήφισμα, τίποτα, έτσι πήγε. Α, λέει, τώρα έγινε διεθνή συμφωνία, τώρα δεν μπορούμε να την πειράξουμε. Εμείς, λέει, το είχαμε πει. Αν υπογραφτεί, λέει, στη Βουλή, αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Η αλήθεια, όμως, είναι άλλη για τον κύριο Τζιτζικώστα και τώρα δεν κάνω πόλεμο εγώ στον Τζιτζικώστα. Ήμουνα στο Βελίδιο πριν υπογραφούνε. Πριν υπογραφούνε οι συνθήκες των Πρεσπών. Και ήταν ο Τζιτζικώστας σε μια ομιλία εκεί και έλεγε ότι η μόνη λύση είναι σύνθετη ονομασία. Και κατεβαίνοντας ήρθε προς το μέρος μου να με χαιρετήσει και του λέω θα βάλεις περιφερειάρχης στη Μακεδονία και πιστεύεις στη σύνθετη ονομασία. Και γυρίζει με έναν τρόπο, μου λέει βέβαια πρόεδρε, λέει το σωστό είναι να μην χρησιμοποιηθεί καθόλου η Μακεδονία. Αυτό μου το είπε κατηδίαν. Δημοσίως όμως για να είναι αρεστός στο Μητσοτάκη και να είναι αρεστός και στην Αμερικανική πρεσβεία και στη Γερμανική, δήλωνε σύνθετη ονομασία ο κ. Τζιτζικώστας. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε αυτή τη μέθοδο κατηδίαν σε έναν ένα πολίτη έλεγε είναι κατάπτυστη συμφωνία, δεν είναι καλή, αλλά όταν άκουγε ο Αμερικανός πρέσβης ή οι τηλεοράσεις παίρνανε, λέγανε ότι είναι σημεία συμφωνία και αν υπογραφεί δεν μπορεί να γίνει τίποτα και μετά. Δεν μπορεί να γίνει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε αν τηρούν τη συμφωνία οι Σκοπιανοί και να παρέμβουμε μόνο αν δεν την τηρούν. Ακούστε τι... Και δεν του είπε ο δημοσιογράφος. Καλά, ανήκει σε ένα κόμμα στη Νέα Δημοκρατία. Η Ντόρα Μπακογιάννη το 2008, όταν έβγαλε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών ως θέση της Ελλάδος επίσημη τη σύνθετη ονομασία, εσύ κύριε Τζιτζικώστα δεν ήσουν στη Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι άπαξ και ψηφίστηκε στη Βουλή η συνθήκη των Πρεσπών, δεν μπορεί να την αλλάξει. Το κατάλαβα αυτό. Αυτό έγινε όμως το 2018. Το 2008, 10 χρόνια πιο πριν, 10 χρόνια ολόκληρα πιο πριν, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ούσα Υπουργός των Εξωτερικών, ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών τη σύνθετη ονομασία ως επίσημη θέση της Ελλάδος. Πού ήταν ο Τζιτζικώστας, πού ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πού ήταν ο Καραμαλής, πού ήταν όλοι αυτοί να αντιδράσουν. Άρα προετοίμασαν το έδαφος, δώσαν την προδοσία να την κάνει ο Τσίπρας και είπανε παιδιά, άμα γίνει, έληξε. Ακολουθήθηκε αυτή η μέθοδος, η οποία είναι αρεστή στην Αμερικανική Πρεσβεία η μέθοδος αυτή. Είναι αρκετά αρεστή γιατί τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Τώρα στο θέμα των ελληνοτουρκικών, ακολουθείται η μέθοδος των διερευνητικών διαπραγματεύσεων. Να γίνουν διερευνητικές διαπραγματεύσεις. Να γίνουν. Αλλά εδώ είναι το θέμα οι διαπραγματεύσεις, αφού η Τουρκία ζητάει
Έχει πει τι ζητάει η Τουρκία. Δεν δέχεται μόνο επί των θαλασσίων ζωνών της νότια της Κρήτης να συζητήσει. Θέλει όλα. Θέλει αποστατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων, θέλει μουφτίες της Θράκης, θέλει 120 νησιά, θέλει την Κύπρο διχοτόμηση. Η Τουρκία θα τα θέσει όλα αυτά. Εμείς τι θα κάνουμε. Αν πάμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και φύγουμε, θα πει η Τουρκία. Την ευθύνη την έχει η Ελλάδα που φεύγει. Αυτό θα πει. Την ευθύνη, κύριε, θα πούνε, την έχετε εσείς οι Έλληνες που ενώ ήρθατε στη διαπραγμάτευση φεύγετε. Εμείς πρέπει να προσέλθουμε σε διαπραγματεύσεις μόνο αν ρητά η Τουρκία δεχθεί ότι μόνο ένα θέμα είναι προς συζήτηση. Διαφορετικά, το να κάνουμε διαπραγμάτευση με ατζέντα οποιαδήποτε, αυτό είναι έγκλημα γιατί θα μας αναγκάσει να κάνουμε πίσω και θα χρεωθούμε εμείς το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων. Και αυτό θέλει η Τουρκία, να χρεώσει στην Ελλάδα το ναυάγιο, ώστε μετά να ασκήσει τη βία η τακτική της με τα πλοία της, με τα αεροπλάνα της, με όλα αυτά που ξέρει. Έτσι είναι. Αυτό θέλει η Τουρκία να κάνει. Είναι σοβαρό το θέμα. Έχουμε λοιπόν τα ζητήματα τα οικονομικά, στα οποία ο μισός ελληνικός πληθυσμός υποφέρει και πεθαίνουν της πείνας οι άνθρωποι, ξεχασμένοι από την Ελλάδα, από το κράτος. Ένα το κρατούμενο. Έχουμε το Αιγαίο που κινδυνεύει όλο από τους Τούρκους. Έχουμε την Κύπρο που κινδυνεύει η μισή να προσαρτηθεί στην Τουρκία. Και έχουμε και την Τουρκία που έχει ένα πρόσθετο όπλο, τους λαθρομετανάστες, για να εκβιάζει την Ελλάδα και την Ευρώπη μαζί να εκβιάζει. Υπό την απειλή ότι θα στείλει κι άλλους πρόσφυγες και μετανάστες, να κάνει πίσω η Ευρώπη στις αξιώσεις της. Εκεί λοιπόν έχει πει η Ένωση Κεντρών, κυρίες και κύριοι, και αυτό το θέτω σημαντικότατο αυτό το ζήτημα, ότι ένας πρωθυπουργός να μένει στην καρέκλα του, αν είναι να πετυχαίνει κάτι για τη χώρα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα πρωθυπουργό να πείσει στην Ευρώπη, να πετύχει την αλληλεγγύη των άλλων κρατών της Ευρώπης. Την αλληλεγγύη όχι προς την Ελλάδα, την αλληλεγγύη στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα δεν ζητάει χάρη από την Ευρώπη. Ζητάμε να περιφρουρήσουν τις αξίες της Ευρώπης οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Αυτό ζητάμε. Ενώ μέχρι τώρα ποιούν την ίσα, κάνουν το παγόνι. Ήξεις αφήξεις, να τα έχουν καλά με όλους. Η Μέρκελ θέλει και τα ναυπηγεία της και να λέει ότι προσπαθεί να πιέσει τον Ερντογάν. Μα δεν γίνεται και τα ναυπηγεία σου και η πίεση προς τον Ερντογάν. Αυτά τα δύο είναι ασύμβατα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα πρωθυπουργό να πείσει. Το να κάθεται ένας στην πρωθυπουργία χωρίς να πείθει, ροκανίζει χρόνο και ο χρόνος κυλάει εις βάρος της Ελλάδος. Γιατί διαιωνίζονται τα προβλήματα. Θα κουραστεί και η ανθρωπότητα και η Ευρώπη όλη θα κουραστεί. Θα μας ταυτίσει μέσα της η Ευρώπη ως προβληματική χώρα. Θα πούνε δεν μπορεί, βάλαμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη όχι για να τις λύσουμε εμείς τα προβλήματα της Ελλάδος. Θέλαμε να βάλουμε ένα εταίρο, δεν θέλουμε να βάλουμε μια προβληματική χώρα για να έχουμε συνέχεια να μας στέλνουν στο πλευρό της. Έτσι έχουν και οι Ευρωπαίοι, όταν σου λείπει η ικανότητα να πείσεις στη διπλωματία, μετά έχεις και το άλλο φαινόμενο, να κουράζεις και σε κάποια στιγμή να φας και μια μούτζα από τους υπόλοιπους. Και να μείνεις ολομόναχος με τους τρελούς τους Τούρκους. Στο λαθρομεταναστευτικό δεν θέτουμε όρους, να πούμε υποχρεωτικά, κύριοι, όπως ορίζει ο ΙΕ και όπως ορίζουν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου, πρέπει οι εισελθόντες λαθρομετανάστες να διανεμηθούν και στις 27 χώρες αναλογικά. Ούτε αυτό έχει τον αντρισμό ένας πρωθυπουργός να το πει. Και άρα τον πρωθυπουργό τι τον θέλουμε, για να πηγαίνει να κάνει γεύματα στον Πειραιά στους αστέγους που πήγε για να βγάλει φωτογραφίες.
Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός τι είναι, πήγε στο λιμενικό, λέει, στη Σύρο, κάπου πήγε εκεί, και επιθεώρησε τα πλοία του λιμενικού, τους ακρίτες μας που φυλάνε τις θάλασσες. Αυτό είναι ο Πρωθυπουργός, για να φωτογραφίζεται με τις κάμερες. Θέλουμε, Πρωθυπουργό, κύριε Μητσοτάκη, να πείθει. Τον Τσίπρα τον διώξαμε γιατί ήταν και αυτός άχρηστος. Το ίδιο άχρηστος είσαι και εσύ. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, επειδή το 2021 είναι μια δύσκολη χρονιά που όλα αυτά τα θέματα θα ζεματίζουν και θα προκύψουν και θα μας τσουλουφρίζουν, σας ζητώ να πλαισιώσετε τις τάξεις της Ένωσης Κεντρών. Στην Ένωση Κεντρών τουλάχιστον ξέρετε ότι είναι ένα τίμιο κόμμα που εννοεί αυτά που λέει. Ο χώρος του κέντρου ήταν ο χώρος που πάντα έλυνε τα εθνικά θέματα. Είναι ο χώρος που δεν πρόδωσε ποτέ την Ελλάδα. Είναι ο χώρος που δεν κορόδεψε ποτέ κανέναν. Θυμηθείτε τους μεγάλους ηγέτες του κέντρου, τον Πλαστήρα, που γύρισε το στρατό μας από τη Μικρά Ασία. Δεν θα γίναγε κανένας. Θα τους σκότωναν όλους οι Τούρκοι. Θυμηθείτε τον Γεώργιο Παπανδρέου με την δωρεάν παιδεία και τους αγώνες που έκανε τους ανένδοτους για δημοκρατία, για ισοπολιτεία, που τότε οι βασιλιάδες και οι ιερέοι νομίζαν ότι ήταν νταβατζίδες στην Ελλάδα. Θυμηθείτε τον Καραμαλή που πήγε και έδωσε την Κύπρο και λέει ένα λάθος έκανε, ένα λάθος με τον Αβέρ. Πήγαν και υπογράψανε να μπει η Τουρκία εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο. Αφού ξέρεις, η Τουρκία είναι ο λύκος. Βάζεις το λύκο να φυλάξεις τα πρόβατα. Καραμαλής είσαι. Λίγο μυαλό δεν έχεις. Ο χώρος του κέντρου χρειάζεται για τις δύσκολες στιγμές. Και είναι μια ώρα πολύ δύσκολη το 2021. Στέρνω τις ευχές μου σε όλους και σε όλες και ιδιαίτερα στους νέους που με τόση δυσκολία φοιτούν σε πανεπιστήμια, σε σχολεία κλπ. Στους νέους μας και τις νέες μας που είναι στο εξωτερικό αναγκασμένοι, μια και η χώρα αυτή δεν τους προσέφερε μια θέση εργασίας. Στέρνω τους χαιρετισμούς μου στους αγρότες μας που υποφέρουν εξεχασμένοι. Πολλές φορές τα προϊόντα τους δεν τα διαθέτουν, οι τιμές είναι εξευτελιστικές. Το κόστος παραγωγής είναι μεγαλύτερο από τις τιμές διάθεσης των προϊόντων. Οι συντάξεις έχουν εξευτελιστεί. Το ΝΑΤ, ας πούμε, είχε παλαιότερα συντάξεις αξιοπρέπειας, τώρα είναι συντάξεις πείνας. Στέρνω την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Με αγώνες κερδίζεται η ιστορία. Με αγώνες. Ούτε με τα χειροκροτήματα στο Μητσοτάκη, ούτε με τα χειροκροτήματα στον Τσίπρα. Εκεί δείχνουμε ότι είμαστε λαός φτωχός στο πνεύμα. Και αγώνες, εμπνευσμένους αγώνες, μόνο η Ένωση Κεντρών και ο χώρος του κέντρου μπορεί πλέον να κάνει. Χρόνια σας πολλά.